Γεια σας φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing Σήμερα θα πούμε λίγα λόγια για το Glass, το είδα την προηγούμενη εβδομάδα και μ' άρεσε και πάρα πολύ εννοείται Να ξεκινήσουμε, εντάξει τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω σε κάποιον με τι mood να πάει να δει αυτήν την ταινία Σίγουρα κάποιο που έχει δει και τα προηγούμενα δεν περιμένει να δει μια wow ταινία με υπερήρωες, με πολύ δυνατά εφέ και αυτά Γιατί στην αρχή του είχα λίγο φόβο έτσι από το τρέιλερ που του έδειξε και λίγο έξω να παλεύουν, να κάνουν, λέω να μην το πάνε σε άλλο επίπεδο και χαλάσουν λίγο αυτή τη συνταγή. Ήταν μια ωραία συνταγή, δεν ήταν άσχημα. Δεν ήταν άσχημη γενικά γιατί σου δείχνει μια πιο ρεαλιστική μορφή των υπερηρών, αλλά όχι των υπερηρών α πούμε να πάρω τον Iron Man, να τον δείξω ρεαλιστικό. Σου να τον δείξω πιο. Με πιο ρεαλιστικό τρόπο τέλο πάντων. Στο φέρνει έτσι ωραία και σου δείχνει πιο απλού ανθρώπου, πιο καθημερινού ανθρώπου. Μια άλλη πλευρά και από αυτού του ανθρώπου, και καλό αυτό που πίστευε ο Ελάιζα τέλο πάντων, ότι από εκεί προέρχονται και οι ήρωε, από εκεί προέρχονται όλα αυτά με τα κόμικ, με τα καρτούν και όλα τα σχετικά. Οπότε σίγουρα δεν περιμένει κάποιο να πάει να δει μια ταινία με μεγαλεία και υπερήρωε και ξέρω εγώ όπω Marvel, EDC ή κάτι τέτοιο. Αν και το κλείνει ωραία, δεν θα με χάλαγε να δω ένα τέτοιο universe από την Universal, γιατί το κλείνει ωραία. Κάπου αναφέρει γενικά κάτι και το κλείνει πολύ ωραία. Δηλαδή θα μπορούσε αν ήταν να ξεκινήσει η Universal ένα τέτοιο universe με τέτοιου είδου υπερηρώων, ε, ας α πούμε. Αν και δεν ξέρω τώρα, τέτοιο περιμέναμε και Dark Universe από την Universal μετά τη Μούμια. Δεν, δεν είχαμε κάνει, δεν φάνηκε κάτι, δεν θα με χάλαγε καθόλου. Τώρα θα να πω μερικά λόγια ότι μια ταινία η οποία. Όπω βλέπει και του τρει να κάθονται μέσα σε, να κάθονται σε αυτή την καρέκλα εκεί στο ψυχιατρίο, στην κλινική, εκεί ότι είναι τέλο πάντων. Και εκείνο το φοβόμουν γιατί τώρα έχει τον ε, μεγάλο Bruce Willis, τον Samuel fucking Jackson και τον James. Καλά, αυτό ο James, αυτό ο μακαβόη να πούμε. Δηλαδή, πάρτε τον όπω είναι αυτόν τον άνθρωπο και δώστε τον 23 Όσκαρ. 24, δώστε και ένα Όσκαρ για το beast, για το, για το κτίνος, να πούμε, για την τελευταία του προσωπικότητα. Ε, έχασε μια συνταγή περίεργη στην αρχή και αυτή τη φοβήθηκα λίγο. Αυτού του τρει μαζί, πώ θα κάτσουν γιατί άλλα. Και πολύ ωραία κάτσανε. Ο ένα πρόσθετε, ο ένα είχε τα, τα δικά του στην ταινία. Ε, καλά, όχι, αυτό που είπα, αυτό που ξεχωρίζει είναι ο, εντάξει, είναι ο Μακαβόη να πούμε με όλε αυτέ τι προσωπικότητε και το πόσο ωραία πώ τον έβλεπε να αλλάζει ακόμα και από το ύφο του επειδή μου έβλεπε, καταλάβαινε ότι αλλάζει προσωπικότητα. τώρα <σχίλυνα> κάτι έγινε ε, και άλλαξε. και η μικρή, και η μικρή μου αρέσει πάρα πολύ. Άνια Τέιλορ Τζόι, την μικρή εντάξει είναι και μικρή, τη λέω μικρή γιατί είναι πιο μικρή από μένα. Είναι του 96 γι' αυτό, αλλιώ μου αρέσει πάρα πολύ. Ξếp, ξέρω, γενικά μου άρεσε πάρα πολύ και στο split. Ε, αυτή η ταινία προέρχεται από το Unbreakable και από το Split, το οποίο Unbreakable τότε ας πούμε το είχα δει πιο μικρό. Ε, ε, τώρα πιο μεγάλο το ξαναείδα, πριν δούμε εδώ να το ξαναθυμηθώ, εννοείται γιατί πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Μ' άρεσε παραπάνω, αλλά γενικά πιο αργή ταινία, ας πούμε, αλλάζονταν λίγο αργά αυτά. Εκτιλήσονταν μάλλον λίγο αργά, λίγο όπω το πήγαινε μέχρι να αποφασίσει αν είναι unbreakable, αν είναι υπερώρα. Εδώ είναι έτοιμο εξ αρχή, το έχει αποδεχτεί. Μαζί με το γιο του πλέον παίζουν μπαλίτσα. Έχει ανοίξει γραφείο δικό του, σε και τέτοια. Ο Σπλίτ, ο Μαγαβόητο πάνω, συνεχίζει τα δικά του ό,τι είναι να συνεχίσει τέλο πάντων. Ο Ελάιτζα και αυτό είναι μέσα, αλλά αυτό δηλαδή, άμα δείτε την ταινία, θα καταλάβετε γιατί την, γιατί την M Glass. Γιατί ονομάστηκε Glass αυτή την ταινία, γιατί έδωσαν το όνομα αυτού τέλο πάντων του Mr. Glass, πρώτο όνομα, κυρίω δεύτερο Glass. Ε, όπω το έλεγε μέσα, μια ταινία που καλά να με τα plot twist του εντάξει από ένα σημείο και μετά προ το τέλο σε χτυπάει απλά με plot twist. Ένα, δύο, τρία. Απλά σε χτυπάει με plot twist, σου δείχνει πώ συνδέονται όλοι μαζί, ε, σου δείχνει πώ του συνδέει πολύ ωραία μάλλον όλους μαζί γιατί ο ένας με τον άλλο να γιατί και πως αυτό το με καταλήγει πολύ ωραία και καταλαβαίνει γιατί δίνουν αυτό το όνομα σε αυτή την ταινία στον Glass. Εντάξει, την πρώτη ήταν αφιερωμένη ας πούμε, στον uh, Unbreakable, στον, uh, μετά η δεύτερη ήταν στον ε, uh, στο, uh, Split. Αυτό με τι πολλέ προσωπικότητε. Κέβι να τον πούμε, πώ να τον μπει, να τον πούμε, τέλο πάντων Dennis να τον πούμε, δεν, δεν ξέρει πώ να τον αποκαλεί. Αυτό πέσει στον Split να πούμε, ο Μακαβόη, <laughs> για να τελειώνουμε. Μια, στο τέλο όπω φύγαμε, σου αφήνει μια πίκρα, α πούμε λίγο, αλλά σ' αρέσει με μια, Είναι μια γλυκιά πίκρα. Ένα ωραίο, αφού σ' άρεσε όμω. Δηλαδή, πρώτη φορά βγαίνουμε από ταινία και δεν μιλάμε, δεν τη σχολιάζουμε. Αυτό που πήγα την δηλαδή, το Μάκη και τον Κέσο. Και όταν φύγαμε και πηγαίναμε προ τα Μάξη, ξέρει, λύσει κάποια φάση ο Μάξη. Μαλάκι, τι πάθαμε, γιατί δεν πειλάμε, ξέρει, τι έγινε. Είμαστε σε μια φάση που μα άρεσε αυτό που είδαμε, λίγο όμω μα πήγε από εδώ, από εκεί. Σε πες, γενικά ο Ιβδός μας έπαιξε πολύ καλά Εγώ εντάξει στο instagram την έβαλα, στο instagram στα instant stories την έβαλα 7,5 στα 10 Μ' άρεσε πολύ και από σκηνοθεσία, πολύ σωστή, δεν αφήνει τρύπες, δεν αφήνει τα καλύπτει όλα, στα γεμίζει όλα και πάρα πολύ ωραία Και τα plot twist σου δίνει πολύ ωραία, μετά οι διάλογοι μέσα εννοείται και αυτή είναι η γαμάτη Όλη και είχε και ωραία μηνύματα, κάποια μηνύματα τα λες και λίγο επισυχωτικά ε, Το μήνυμα ειδικά αυτά που έλεγε ο Elijah ας πούμε, έδειχνε ότι. Όσο τρελάδε είναι, άλλο τόσο ήταν προσγειωμένο. Το, δόσιο, το, το δώσανε πάρα πολύ καλά. Γενικά αξίζει σίγουρα να πάνε τη Πριν πάνε να τη δείτε, καλό είναι να φρεσκάρετε και τα άλλα δύο. Γιατί πετάει μέσα και ατόφιε σκηνέ. Έχει μέσα ατόφιε σκηνέ από τα παλιά και από το Unbreakable του τότε και από το Split του 16. Το φάμε του 2000. Δηλαδή πέρασαν 19 χρόνια από τότε. Ε, το Split είναι του 16. Αν καλά, από 3 χρόνια σου πετάει αρκετέ ατόφιε σκηνέ ακριβώ όπω είναι ε, μέσα, μέσα στην ταινία. Όπω είναι ακριβώ, δεν ξαναγύρισαν ή κάτι καινούργιο. Μια σκηνή Πες να ήταν ξαναγυρισμένα, αλλά είδε αρκετέ που ήταν παραμένε και αδόφιε από τότε. Ε, λίγο πολύ αυτά. Τι να αναφέρω, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα αξίζει να πάει να δείτε και στο σινεμά, ενώ ήρθατε να ευχαριστηθείτε παραπάνω. Έχει ωραία πραγματάκια. Περιμένει να δει άλλα, περιμένουμε να δούμε άλλα. Είδαμε άλλα και αυτό είναι που μα άρεσε. Νομίζω αυτό είναι που μα έκανε το κλικ. Αυτό απλά εντάξει okay, δεν είναι λείπαν ορισμένα δυνατά δυνατά στοιχεία έχει δυνατές κινές, έχει πολύ δυνατές σκηνέ και συγκινητικές και όλα αυτά τώρα για να μην πηγαίνει προς το αυτό αλλά δεν έχει το τόσο δυνατό στοιχείο που θα την κάνει το 9 ας πούμε το 10 ταινία αυτό ίσως λίγο λείπει αλλά με όλα αυτά μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό μας μπέρδεψε λίγο σε μπερδεύει μέχρι και εκεί που θέλει να καταλήξει γιατί σου δείχνει σου ξεδιπνώνει αρκετά ε, λίγο σε πηγαίνει από εδώ από εκεί Νομίζω αυτά. Αν την είδατε και εσεί, γράψτε κάτω στα σχόλια σίγουρα κάτω πώ σα φάνηκε χωρίς ποέλ, παιδιά, να σα παρακαλέσω εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα καμάτα και, και κυρίω βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.